Χαιρετίζουμε και εμεί τη σημερινή πρωτοβουλή για τη σύσκεψη φορέων του εργατικού κινήματο με θέμα το ασφαλιστικό μπροστά στι εξαγγελίε τη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία για ένα ακόμη νέο χτύπημα στην κοινωνική ασφάλιση, με αιχμή στη φάση αυτή τη επικουρική συντάξη. Είναι σίγουρα κοινοτοπία να πούμε ότι το ζήτημα τη κοινωνική ασφάλιση αφορά όλο το λαό, συνταξιούχου, εργαζόμενου σε κάθε κλάδο, αποτελεί κοινή αντίληψη όλων μας, δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε σε αυτό. Από το χώρο των δικηγόρων θέλουμε να μεταφέρουμε ορισμένη πείρα, όχι τόσο για τις συνέπειες του νόμου Λεμιτόμου Κατρούγκαλου στο ασφαλιστικό, που εκφράστηκαν άλλωστε με ένταση σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και μισθωτούς επιστήμονες, είπε πριν και ο Ηλίας για τους μηχανικούς και άλλους και στους υπόλοιπους χώρους των επιστημόνων, όσο κυρίω για τον αγώνα που αναπτύχθηκε ενάντια στο νόμο αυτό, τα συμπεράσματα από τις κινητοποίησεις και την αντιδραστική και επικίνδυνη στάση των δικηγορικών συλλόγων και των λεγόμενων επιστημονικών επιμελητηρίων. Τα συμπεράσματα αυτά είναι πολύτιμα στη σημερινή φάση, αφού προσδιορίζουν, αν θέλετε, τα καθήκοντα της πάλης μας μπροστά στη νέα επίθεση που ετοιμάζεται. Ποιο δεν θυμάται εξάλλου το περιβόητο κίνημα τη γραβάτα, από εμά του δικηγόρου πήρε το τίτλο του και έχει αξία να δούμε τι χαρακτηριστικά είχε αυτό. Σήμερα, λοιπόν, τρία περίπου χρόνια μετά από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου, η πλειοψηφία των δικηγόρων βιώνει τα αποτελέσματά του. Οι δικηγόροι συνεχίζουν να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για ασφαλιστικέ εισφορέ τόσο του ΕΦΚΑ, όσο και τον τελευταίο χρόνο του ΕΤΑΕΠ. Μια ορισμένη ιδιαιτερότητα. Οι ασφαλιστικέ εισφορέ στου δικηγόρου προεισπράττονται μέσω των γραμματείων του ΔΟΣΟΑ, δηλαδή των γραμματείων που είμαστε υποχρεωμένοι να εκδίδουμε σε κάθε μα ενέργεια στο δικαστήριο. Για παράδειγμα, για την παρουσία μα, ένα κροατήριο του Ειρηνοδικείου κόβουμε γραμμάτιο για ελάχιστη αμοιβή 168 ευρώ. Από αυτή, ποσό 70 ευρώ πηγαίνει στην εφορία και τον ΕΦΚΑ, και ένα μικρό ποσό στο δικηγορικό σύλλογο, δηλαδή το καθαρό ποσό που απομένει είναι 98 ευρώ. Όσο ανεβαίνει η αμοιβή, τόσο ανεβαίνει και η παρακράτηση και τελικά το ποσό που απομένει ως εισόδημα παραμένει το ίδιο χαμηλό ενώ ο εργαζόμενος που έχει ζητήσει τη βοήθεια του δικηγόρου μπορεί να έχει πληρώσει ακόμα και ένα μηνιάτικο. Ο μύθος ότι οι νέοι δικηγόροι με τα χαμηλότερα εισοδήματα πληρώνουν σήμερα λιγότερα σε σύγκριση με το προηγούμενο καθεστώς έχει πλήρω αποκαλυφθεί. Πράγματι, βέβαια, αυτό μπορεί να συμβαίνει σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά δεν αναιρεί τη συνολική αφέμαξη από τη φορολογία και τις ασφαλιστικές εισφορές, ενώ όσο προχωράει η ζωή και αυξάνονται οι υποχρεώσει, το γάμο, τη γέννηση των παιδιών, τι ανάγκε τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη κλπ., φανερώνονται οι συνέπειε τη διάλυση του κοινωνικού χαρακτήρα τη ασφάλιση. Τέλο, θέλουμε να υπογραμμίσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλη μερίδα νέων κυρίω συναδέλφων, μισθωτών δικηγόρων, που εργάζονται σε άλλα δικηγορικά γραφεία ή εταιρείε και θεωρούνται ω συνεργάτε. Να θυμίσουμε ότι η ερμηνευτική εγκύκλειο του νόμου Κατρούγκαλου για του απασχολούμενους με δελτία παροχή υπηρεσιών, τα μπλοκάκια μεταξύ των οποίων και των δικηγόρων, μετακυλεί το βάρο τη απόδειξης τη εξαρτημένη σχέση στου εργαζόμενου, ενώ εξαιρεί από την εφαρμογή τη τι δικηγορικέ εταιρείε. Οι μισθωτοί δικηγόροι, λοιπόν, θεωρούνται αυτοαπασχολούμενοι, φορολογούνται με αυτό το καθεστώ, ενώ σε μεγάλο μέρο αναγκάζονται να πληρώνουν μόνοι του τι ασφαλιστικέ φορέ, χωρί αυτέ να καλύπτονται από του εργοδότε. Η πλειοψηφία των δικηγόρων με τα χαμηλότερα εισοδήματα, ασκούμενοι μισθωτοί αυτοαπασχολούμενοι, κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων ενάντια στον νόμο Κατρούγκαλου, είχαν εκφράσει τι αγωνιστικέ του διαθέσει. Συμμετείχαν μαζικά και μετά από πολλά χρόνια σιγή στον χώρο των δικηγόρων, σε συγκεντρώσει και άλλε κινητοποίησει, με κύριο αίτημα την απόσυρση του νομοσχεδίου. Σε όλη αυτή την περίοδο, μετρήθηκαν ορισμένα θετικά σημαντικά βήματα, όπω ήταν η συσπήρωση γύρω από τι Επιτροπέ Αγώνα Μισθωτών και Αυταπασχολούμενων, με πλαίσιο πάλι που υπηρετούσε τα πραγματικά του συμφέροντα, πρότασε το αίτημα για δημόσια καθολικά, καθολική κοινωνική ασφάλιση διαχωρίζοντα τη στάση του από την ηγεσία των δικηγορικών συλλόγων. Ένα δεύτερο ζήτημα ήταν η συμπόρευση με το ταξικά προσανατολισμένο εργατικό κίνημα, αλλά και το βήμα συντονισμού με άλλου αυταπασχολούμενου και μισθωτού επιστήμονε από του λεγόμενου επιστημονικού φορεί. Τα βήματα αυτά αποτελούν παρακαταθήκη, νομίζουμε ότι χρειάζεται να αξιοποιηθούν στο επόμενο διάστημα. Ποια όμω ήταν η στάση των δικηγορικών συλλόγων, τότε που ανέμιζαν οι κόκκινε γραβάτε μπροστά στη Βουλή, δίνοντα άλλο στην τότε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το τα βάζει με τι συντεχνίε, φιλοτεχνώντα το δίθεν φιλολαϊκό το προφίλ τη. Προχώρησαν σε μια αποχή διαρκεία των δικηγόρων, με περιεχόμενο και που δεν εξέφραζαν τα συμφέροντα τη πλειοψηφία. Στην πραγματικότητα δεν υποστήριξαν ποτέ το αίτημα για, του, για απόσυρση του νομοσχεδίου, σε διάλογο ήταν με την κυβέρνηση και προσπαθούσαν να πείσουν τους δικηγόρους βουλευτές να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Τότε, οι ιδιοκτήτε των δικηγορικών εταιριών παρότριναν τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στα συλλαλητήρια την ίδια ώρα που άφηναν ήπουλα να αιωρείται η απειλή ότι θα αναγκαστούν να μετακυλήσουν την κάλυψη των υφορών στους ίδιους τους μισθωτούς ή θα μειώσουν τους μισθούς ή θα προχωρήσουν σε απολύσεις. Πολλοί μισθωτοί βρέθηκαν σε αναγκαστική άδεια κατά τη διάρκεια της πολύμηνης αποχής. Φυσικά δεν πήραν κανένα μέτρο για τη συμπόρευση με το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Υπονόμευσαν τι μαζικέ συλλογικέ διαδικασίε. Αρνούνταν συστηματικά όπω και σήμερα τη σύγκληση Γενική Συνέλευση. Θέλουμε να υπογραμμίσουμε εδώ το εξή, γιατί αφορά συνολικότερο ζήτημα. Όταν για τα μάτια του κόσμου έφτασαν να τη συγκαλέσουν μετά από δυόμισι μήνε αποχή, εκφύλησαν την όλη διαδικασία, επιδόθηκαν σε απαράδεκτες πρακτικές, προετοιμάστηκαν να διοργανώσουν ακόμα και ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τότε λέγαμε και αποδείχθηκε στη συνέχεια από την ίδια τη ζωή ότι φιλοδοξούσαν και έγιναν ο δούριο ύπο στην πρόθεση των πιο αντιδραστικών αντιδημοκρατικών μορφών στα πρότυπα των επιταγών του ΣΕΒ για το συνδικαλιστικό νόμο και την προκήρυξη των απεργιών με τα γνωστά ιδεολογήματα περί συμμετοχική δημοκρατία, ιοπηρών πλειοψηφιών κλπ. Τι κάνουν σήμερα, πριν από λίγε μέρε, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων εξέδωσε σχετική ανακοίνωση. Πάνω στον αγώνα τη πλειοψηφία των δικηγόρων, που ήταν, αν θέλετε, και αυτοί που πλήρωσαν το μάρμαρο τη μεγάλη τυφλή αποχή, πανηγυρίζουν λέγοντα ότι δικαιώθηκαν με βάση τι πρόσφατε αποφάσει του Συμβουλίου τη Επικρατεία. Συνεχίζουν σταθερά να πλασάρουν πακέτα ομαδική ιδιωτική ασφάλιση, να προβάλλουν το στόχο των επαγγελματικών ταμείων. Τι ζητούν σήμερα. Θέσπιση ασφαλιστικών κλάσεων με υποχρεωτική υπαγωγή μόνο στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση, διατήρηση των κατηγοριών εθνική και ανταποδοτική σύνταξη, θέσπιση κατώτατου ορίου σύνταξη γύρατο, αναπηρία και θανάτου στα 500 ευρώ, διατήρηση του συστήματο επικουρική ασφάλιση και εξέταση τη λύση του Επαγγελματικού Ταμείου, σε συνεργασία με άλλου επιστημονικού συλλόγου, άμεση θέσπιση του ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγεία του ΕΦΚΑ. Τώρα, εμείς νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Πιο επικοδομητικές προτάσεις προς την κυβέρνηση και τους κοινωνικούς εταίρους προκειμένου να αποτελειώσουν ό,τι έχει απομείνει στον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, νομίζουμε δεν υπάρχει. Ήδη αναμασούν τα ίδια ιδεολογήματα και λένε ότι το κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές της αναλογικότητας, της ανταποδοτικότητας, της αναλογιστικής ισορροπίας. Ω Επιτροπέ Αγώνα, μισθωτών και αυταπασχολούμενων δικηγόρων, προετοιμάζουμε μια μεγάλη εκδήλωση συζήτηση για την οργάνωση τη πάλη μα και τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο τη 30η Νοεμβρίου, την 5η 21 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΔΟΥΣΟΥΑ. Αξιοποιώντα και την προηγούμενη πείρα, θεωρούμε πρωταρχικό μα καθήκον να αποκαλύψουμε τα νέα σχέδια που εξηφαίνονται για τη διάλυση τη κοινωνική ασφάλιση, να πρωτοστατήσουμε για τη συμπόρευση τη πλειοψηφία των δικηγόρων με το ταξικό εργατικό κίνημα σε σύγκρουση με τη πολιτική τη κυβέρνηση, διεκδικώντα δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, δωρεάν υγεία και πρόνοια κατάργηση των εισφορών στον κλάδο υγεία και ταυτόχρονα καταγγέλλοντα την αντιδραστική στάση τη ηγεσία των δικηγορικών συλλόγων. Τέλο, μια τελευταία πτυχή από το βήμα αυτό, παίρνοντα την ευκαιρία από τη σημερινή συνάντηση. Θέλουμε ω δικηγόροι να προειδοποιήσουμε για μια σειρά ασαρωτικέ αλλαγέ στο σύστημα απονομή τη αστική δικαιοσύνη που προωθήθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση και επεκτείνονται σήμερα από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και έχουν δυσβάσταχτε συνέπειε σε βάρο των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Θεωρούμε ότι η αποκάλυψη και η διαφώτιση γύρω από τι πραγματικέ συνέπειε και τι προεκτάσει του ενάντια στα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα είναι καθήκον μα είναι η έμπρακτη έκφραση της συμπόρευσή μας και της προσφοράς των επιστημονικών μας γνώσεων στο εργατικό και λαϊκό κίνημα. Αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στις μαζικές κατασχέσεις και τους πληστηριασμούς της λαϊκής κατοικίας με τον νέο κώδικα πολιτικής δικονομίας, στην κατάργηση του προνομίου των εργατικών απαιτήσεων στον πληστηριασμό, στον εμπλουτισμό του οπλοστασίου καταστολή ενάντια στου αγώνε και τα δημοκρατικά δικαιώματα και τι λαϊκέ ελευθερίε, όπω οι νέοι ποινικοί κώδικε και το εκτεταμένο φακέλωμα στο όνομα των προσωπικών δεδομένων, οι πρόσφατε αλλαγέ στο συλλογικό-εργατικό δίκαιο, οι προωθούμενε αλλαγέ για την εξοδικαστική διαμεσολάβηση, που εκτινάσουν το κόστο προσφυγή στη δικαιοσύνη και περιέχουν και πάρα πολλού άλλου σοβαρού κινδύνου. Υπάλληλοι, ενάντια στις αλλαγές αυτές, είναι αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειάς μας. Θεωρούμε ότι έχουμε καθήκον να ενημερώνουμε, να αποκαλύπτουμε τις πραγματικές στοχεύσεις για αυτές τις αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ.